Μαζί μας είναι η Σοφία Ζόρη, παιδίατρος, αλλά και μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής ΕΙΝΑΠ. Χαίρετε. Χαίρετε, γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγο τελευταία κλείσαμε τους καλεσμένους, τελευταία στιγμή, οπότε ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να είστε κοντά μας και μπορέσατε κιόλας. Και θέλουμε με τη βοήθειά σας να καταλάβουμε, έτσι, να κατανοήσουμε μάλλον τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα ογκολογικά, με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο κόσμος, διότι εντάξει, οι πληροφορίες της ανακοινώσεις ήταν λίγο συγκεχημένες, να το πούμε. Ναι, γενικά αυτό. Συγγνώμη τώρα, μιας και είστε κι εσείς στον αέρα, να το πούμε και σε εσάς, το λέμε γενικά. Βγάζετε κάτι ανακοινώσεις, δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, τι κάνετε λίγο πιο απλές. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν τα διάφορα κλισέ, κατάργηση της δημόσιας υγείας, ιδιωτικοποίηση του. Τα έχουμε καταλάβει αυτά. Το θέμα είναι το πώς. Το πώς περιμένουμε να μας το εξηγήσετε εσείς. Ωραία, ωραία, τέλεια. Τότε ας το ξεκινήσουμε από την αρχή για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας. Στο Παίδων Αγία Σοφία υπάρχει μια παιδαγωγική μονάδα, στην οποία ανήκουν δύο παιδαγωγικές κλινικές του Αγία Σοφία, μία παιδαγωγική κλινική του Αγλαία Κυριακού, μία μονάδα μεταμόρφωση μικροσκοπών, και εκεί πέρα επίσης φιλοξενούνται και δομές όπως είναι η αιμοδοσία, εργαστήρια όπως είναι της πυρηνικής ιατρικής και άλλες δομές του νοσοκομείου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι η κυβέρνηση με σχέδιο νόμου, το οποίο το έχει βγάλει σε διαβούλευση, δηλαδή σε συζήτηση αυτό σημαίνει, λέει ότι θα μετατραπεί αυτό το συγκεκριμένο κέντρο οι ογκολογικές κλινικές μαζί με τα μεταμόσχευση σημείου των οστών, θα μετατραπούν σε αυτοτελές, δικό τους δηλαδή κέντρο, το οποίο θα έχει την υπονομασία Μαριάννα Μπαρδινογιάννη Ελπίδα. Το οποίο κυρία δεν Ζωρή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Βρίσκεστε σε μέρος... Είστε στο δρόμο, γιατί ακούγονται διάφορα... Ναι, είμαι στο δρόμο, ναι. Εντάξει, σας ακούμε καθαρά. Σας ακούμε. Όμως. Μάλιστα. Ναι. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, λοιπόν. Ωραία. Ακριβώς. Το οποίο δεν θα είναι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, όπως είναι όλα τα νοσοκομεία και δημόσιες δομές. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το οποίο σημαίνει, γι' αυτό και εμείς μιλάμε για ιδιωτικό. Και λέει ξεκάθαρα μέσα και το σχέδιο νόμου ότι θα έχει έσοδα από νοσήλια, έσοδα από μια σειρά από επιχορηγήσεις, έρευνες, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να γίνεται μέσα σε αυτό το κέντρο. Και ουσιαστικά γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είναι ένα κομμάτι του δημόσιου νοσοκομείου το οποίο ξεπουλιέται κυρία Ζωρή, χρήματα από ποιον σε ποιον, όταν λέμε έσοδα. Λοιπόν, ακριβώς. Λέει μέσα το νομοσχέδιο ότι τουλάχιστον αυτή την περίοδο οι υπηρεσίες θα είναι δωρεάν από τους ασφαλιζόμενους, από τους που παρέχονται υπηρεσίες. Ναι. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια να το πούμε ότι ο ΕΟΠΗ, που όλο και το προηγούμενο διάστημα συγκέντρωσε σε ένα νοσοκομείο και κάλυψε τις υπηρεσίες που εσείς... Οτιδήποτε γινόταν, ξέρω εγώ, ένα χειρουργείο δικό σου, για παράδειγμα. Άρα ο ασθενής δεν πληρώνει. Τώρα, αυτά τα λεφτά θα τα δίνει στο κέντρο. Αυτό το κέντρο όμως είναι ιδιωτικό. Δηλαδή, ο οποίος θα τα δίνει σε έναν ιδιώτη. Ο ιδιώτης θα κερδίζει λοιπόν από αυτό. Που πέρα από αυτό το πράγμα θα έχει έσοδα ο ιδιώτης αυτού του κέντρου. Θα έχει επίσης έσοδα από μια σειρά από ενέργειες που θα γίνονται μέσα στο κέντρο. Από δωρεές, από επιχορηγήσεις. Από έναν ιδιώτη ο οποίος θέλει να έρθει και να επενδύσει και να βγάλει λεφτά από αυτό. Οπότε θα πάψει να υπάρχει αυτό που λέμε ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας μιας παιδαγωγικής μονάδας και θα εξαρτάται η λειτουργία της καθαρά από οποιοδήποτε ιδιώτη καλοθελητή, εισαγωγικά καλοθελητή, θέλει να πάει να επενδύσει σε αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα. Άρα για τους γονείς, για να το έχουμε λίγο ξεκάθαρο αυτό στο κεφάλι μας, δεν θα πληρώνουν κάτι, θα πληρώνουν αυτό που θα πλήρωναν στον ΕΟΠΗ, απλά ο ΕΟΠΗ δεν θα τα δίνει σε ιδιότητα, χρήματα λοιπόν, θα πάνε εκεί. Γενικά η εμπειρία, επειδή λέει η κυβέρνηση ότι θα γίνει όπως είναι το ονάσιο. Ναι. Γενικά η εμπειρία, παρότι γράφει μέσα το νομοσχέδιο ότι είναι δωρεάν υπηρεσίες παρεχόμενες από το κέντρο, έτσι ακριβώς, προς τους ασφαλιζόμενους. Όμως, για παράδειγμα, ας πούμε, π.χ. στον Άσιο, αν επειδή το κέντρο δεν έχει όλες τις υποειδικότητες, λέει ότι θα διασυνδέεται με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Αγία Σοφία, στο οποίο βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Οπότε, ένας γονιός θα βρεθεί πολλές φορές στο εξής. Θα του πούνε, θέλεις να περιμένεις για να γίνει μαγνητική στο παιδί σου ένα χρόνο, γιατί τόσο είναι αναμονή στο Αγία Σοφία, λόγω έλλειψης προσωπικού.
ή θέλεις μήπως να πας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να πληρώσεις κάποια λεφτά, θέλεις μήπως να φέρουμε εμείς τον τάδε, την τάδε ειδικότητα να έρθει να δει το παιδί σου επιπληρωμή μέσα στο ιδιωτικό κέντρο, ή θέλεις να περιμένεις την αναμονή του τακτικού ιατρίου, για παράδειγμα, στο Πέδαινα Αγία Σοφία. Να το θέσουμε λιγάκι πιο καθημερινά και ανθρώπινα. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στο ογκολογικό, στο Ελπίδα, το παιδί με τον μπαμπά και λένε στον μπαμπά, θέλετε να περιμένετε ένα χρόνο στο Αττικόν? Ακριβώς. Ή μήπως θέλετε να ανέβετε στο δεύτερο? Θέλετε να καλέσουμε τον συνεργάτη μας, τον καρδιολόγο, λέω για παράδειγμα. Τώρα είναι μια τυχαία ειδικότητα, λέω. Να έρθει, να πάτε στο ιατρείο του ή να έρθει να δει το παιδί εδώ πέρα με το μηχάνημα κτλ. Αλλά αυτό θα κοστίσει φυσικά τόσο. Μέχρι στιγμής, τι ακριβώς γινόταν, δηλαδή αυτός ο γονιός τι ακριβώς έκανε? Πήγαινε στο γιατρό του δημοσίου. Μέχρι στιγμής γενικά όλο το νοσοκομείο, επειδή είναι και συγκεκριμένοι και ασθενείς όλοι αυτοί, υπάρχει πάντα μια προτεραιότητα και μέσα στο δικό μας το νοσοκομείο. Δηλαδή πάντα όλες οι πολιτικότητες πραγματικά υπερβάλλουν αυτό τους και για να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα παιδιά, είτε αυτό αφορούσε τις εξετάσεις, είτε αυτό αφορούσε το μικροβιολογικό, είτε αυτό αφορούσε τον αξονικό, είτε αυτό αφορούσε οποιαδήποτε ειδικότητα, πάντα υπήρχε μια προτεραιότητα φυσικά για αυτά τα παιδιά, και αυτό ήταν και το μέλημά μας κιόλας. Και εμείς αυτό που λέμε είναι, και αυτή είναι δηλαδή και η θέση μας, είναι ότι πραγματικά στο σήμερα θα μπορούσαν να καλυφθούν ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ένα κέντρο, να ξέρετε, εξαιρετικό, με πάρα πολύ καλό έργο προς όλα αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι όσοι γονείς είχαν τη δυστυχία, αν μπορώ να το πω έτσι, να έρθουν σε επαφή με το κέντρο, ξέρουν το τεράστιο έργο που προσφέρουν σε όλα αυτά τα παιδιά και πραγματικά μπορούν να προσφέρουν πολύ 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 περισσότερα. Όμως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, να έρθουν γιατροί, να έρθουν ακτινολόγοι, να έρθουν νοσηλευτές, να έρθουν παρασκευαστές, να έρθουν μηχανήματα. Αυτά είναι που πρέπει να έρθουν στο Αγία Σοφία, στο Αγλέα Κυριακού και στο κέντρο. Όχι να έρθει ένας ιδιώτης και να βάζει τη συνέχεια και, να, και ο ιδιώτης να κερδίζει, αλλά και οι γονείς να πληρώνουν τον ιδιώτη. Και αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στο σήμερα. Απλώς δεν το επιλέγει ούτε η κυβέρνηση, δεν το επιλέγουν ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κυρία Ζωρή, γιατί όλες. Με συγχωρείτε, θα γίνει εντελώς ξύλωμα της ογκολογικής από το Πέδον και το Αγλέα Κυριακού? Και το Αγία Σοφία, συγγνώμη. Τώρα δυστυχώς είμαι στον δρόμο και ίσως δεν σας ακούω. Ναι. Θα είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Δεν ακούγομαι. Ακούγεστε πολύ καλά. Ωραία. Θα γίνει ξύλωμα τελείως. Θα είναι αποτελές. Κοιτάξτε, το ξύλωμα τι εννοεί? Το κτίριο, όλο το κτίριο με τα μηχανήματα, με το προσωπικό. Ό,τι υπάρχει θα παραδοθεί στο Μαριάννα Μπαρτινογιάννα Ελπίδα. Άρα οι γιατροί θα μεταφερθούν κάποιο... για να δούμε τι θα απογίνει. Ναι, όλο το προσωπικό, όλο το, και μάλιστα πρέπει να πούμε και αυτό για να το ξέρουν οι ακροατές, ότι όλο το προσωπικό θα αλλάξουν οι συμβάσεις του. Έτσι λέει το σχέδιο νόμου. Δεν θα είναι όπως είναι οι συμβάσεις του γιατρού, το οποίο είναι ή του νοσηλευτή και πράγμα στο δημόσιο. Θα συνάψουν καινούργιες συμβάσεις με το ιδιωτικό κέντρο. Ό,τι αυτό σημαίνει φυσικά για την αλλαγή όλων των σχέσεων εργασία, τα δικαιώματα των εργαζομένων κτλ. Άρα σταματούν να είναι δημόσιοι γιατροί, όπως τους γνωρίζαμε. Ακριβώς. Και να πω ότι αυτό το εγχείρημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν θα το σταματήσουν μόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Θα το συνεχίσουν. Γιατί αυτό θέλουν γενικά να κάνουν. Θέλουν από τη μία να λένε, α, το δημόσιο σύστημα υγείας που έχει αυτές τις δυσκολίες, που τις έχει. Και παλεύουμε πραγματικά όλοι εμείς εκεί πέρα να τις αντιμετωπίσουμε, που όμως είναι αποτέλεσμα αυτό που λέμε της ελλιπούς χρηματοδότησης, της έλλειψης προσωπικού μέσα στα νοσοκομεία. Και σου λένε, α, εντάξει, ας το δώσουμε στον ιδιώτη, ο οποίος και προφανώς το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δεν το κάνει για τη ψυχή της μάνας του, το κάνει και για να βγάλει κέρδος. Και από την άλλη, τι αντίκτυπο θα έχει και στους ίδιους τους γονείς, τους ασθενείς κτλ. Και εκτός του ότι τα δημόσια χρήματα θα πηγαίνουν πλέον σε έναν ιδιώτη, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια γιγαντιαία απευθεία. Εννοείται. Δεν είναι τεράστιο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι. Δεν είναι τεράστιο σκάνδαλο. Είναι μια γιγαντιαία απευθείας ανάθεση. Που μπορούν να πούν ότι θα προσλάβουμε προσωπικό και θα στελεχώσουμε ακόμα καλύτερα ή να φτιάξουμε ακόμα καινούργιες δομές, θα έπρεπε, στη Θεσσαλονίκη. Την χάσαμε λιγάκι την κυρία Ζόρη. Μας ακούτε?
μας ακούτε. Break για να ξανακαλέσουμε. Είστε μαζί μας. Ναι, ναι, μαζί σας είμαι, χίλια συγγνώμη. Απλώς λέω ότι όλοι μαζί πρέπει αυτό το πράγμα να το εμποδίσουμε. Γι' αυτό και εμείς καλούμε και σε κινητοποίηση αύριο και τους γονείς και σωματεία να πάρουν αποφάσεις. Γιατί πραγματικά αφορά την υγεία των παιδιών τους. Και οι γονείς είναι δίπλα και... σας. Δηλαδή και οι όσοι. Είναι λόγος... και εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Και ο Σύλλογος Φλόγα έβγαλε ανακοίνωση και εξέφρασε την ανησυχία του. Οπότε αύριο τι κινητοποίηση έχετε να ενημερώσουμε? Αύριο είναι μία η ώρα κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι του Αγίου Σοφία και οι εργαζόμενοι του Γλαιτσιδιακού που καλούν και σωματεία και συλλόγους και φορείς. Και καλούμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εφόσον έρθουν. Να δώσουμε και κάποιες μια συνέντευξη τύπου, να εξηγήσουμε και εμείς όλα αυτά που μας ρωτάτε, που προφανώς ρωτάει και πάρα πολύ κόσμος. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε και το επόμενο διάστημα και σε άλλες κινητοποιήσεις, πιο δυναμικές. Γιατί πραγματικά θέλουμε να εμποδιστεί η κατάσταση του νομοσχεδίου, δεν θέλουμε καν να κατατεθεί. Δεν θεωρούμε ότι είναι καν προς το συμφέρον των παιδιών, ούτε των εργαζομένων μέσα στο νοσοκομείο. Οπότε καλούμε και τους ακροατές σας με όποιο μέσο έχουν προφανώς να στηρίξουν και να σκεφτεί ποιος τελικά να μην κατατεθεί ποτέ αυτό το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Κάποια επικοινωνία με τον κύριο Πλεύρη? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε και ζητήσει συναντήσεις, έχουμε και με τις διοίκησεις καταρχάς στο νοσοκομείο. Ξεκινήσουμε από το βασικό. Ναι. Έχουμε στείλει πάρα πολλά χαρτιά. Δεν έχουν δεχτεί να μας δούνε φυσικά. Και αλήθεια είναι ότι η διοίκηση του νοσοκομείου να δεχτεί, ενώ ότι ξέρουμε ότι έχει κάνει πλακάκι έτσι κι αλλιώς, ότι και αυτή η ίδια συνενεί σε όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εννοείται ότι θέλουμε να εκφράσουμε και όλες τις ανησυχίες των εργαζομένων την αντίθετη πραγματικά γνώμη τους. Και φυσικά και ζητάμε, έχουμε ζητήσει δηλαδή και συναντήσει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, εγώ, αν δεν θέλετε. Καλή δύναμη, καλά, να ευχαριστήσουμε να πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε καλά, και καλή δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας.